Οι ανανεωμένες διπλωματικές προσεγγίσεις της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για τις προθέσεις της και στους πλέον υπερασπιστές του καλού κλίματος, ιδιαίτερα για τις προσπάθειες να παραμερίσει το Κυπριακό στις ενταξιακές και οικονομικές της διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ελιγμή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έγιναν αντιληπτή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στρατηγική προσπάθεια της Τουρκίας να ξεγελάσει την Ένωση με την Κύπρο να παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης άτυπης συνάντησης με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε διαχωρισμό μεταξύ των στόχων της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του Κυπριακού. Η στάση του, η οποία υποδηλώνει ότι η σύνδεση των δύο ζητημάτων είναι αντιπαραγωγική, έχει θεωρηθεί από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσπάθεια επιτάχυνσης της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας χωρίς να αντιμετωπιστεί το Κυπριακό, βάζοντας ουσιαστικά βόμβα στα θεμέλια της Ένωσης. Η κίνηση του Φιντάν να αναφέρει συνεχώς πόσο σημαντική είναι η Τουρκία και να αγνοεί την Κύπρο έγινε αντιληπτή εντός της συνάντησης με τους Υπουργούς Εξωτερικών αρκετών κρατών μελών να επιμένουν ότι υπάρχει ήδη πλαίσιο για τις συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, το οποίο περιλαμβάνει και την Κύπρο. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σταθερή, επιμένοντας ότι η πρόοδος στις ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τη διένεξη για το Κυπριακό συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει πολλάκις ανησυχίες σχετικά με τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της Τουρκίας και τη στρατιωτικοποίηση στα κατεχόμενα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή, όπως είπε, σε επικοδομητικές λύσεις σχετικά με το Κυπριακό, αυτό δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με τη σταθερή στάση της Ένωσης για λύση του Κυπριακού ζητήματος και σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών της ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες με την Τουρκία. Μετά το πέρας του άτυπου γεύματος εργασίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, προέβη σε δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας τα ακόλουθα. Ολοκληρώθηκε μία μακρά συζήτηση στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προσκεκλημένο τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Δόθηκε η ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, να εκφράσει με απόλυτη σαφήνεια τις θέσεις της γύρω από το Κυπριακό και σε σχέση με το πώς αυτό αποτελεί σημαντικό θεμελιώδη παράγοντα ως προς την πρόοδο για τα ευρωτουρκικά. Η προσέγγιση των άλλων κρατών μελών επί του ζητήματος μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποσύνδεση του Κυπριακού από την όποια πρόοδο μπορεί να προκύψει στο ζήτημα των ευρωτουρκικών. Στη συνέχεια, κατά την πρόοδο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα τα οποία αποτελούν πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς, ζητήματα τα οποία απαντήθηκαν με απόλυτη σαφήνεια στη βάση της διεθνούς νομιμότητας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξέλιξεις και στο site μας nemesishd.gr.